Ο Γιάννης και η Ντανιέλα εδώ τώρα, γιατί μπορεί να μας είπαν ότι ξέρετε κάτι για λίγες μέρες, μην ανεβείτε στο δεντράκι, στο δεντρόσπιτο ή στην βάρκα. Τι μπορεί να σκέφτονται. Σκέφτονται ότι μπορεί να χτυπήσουμε. Άρα τι έχει χαθεί, βρε παιδιά. Την εμπιστοσύνη. Όχι, πάω μέσα. Τους. Και τι αισθάνονται για μας. Ανησυχία. Φόβο. Ανησυχία. Ότι τι μπορεί να γίνει. Να χτυπήσουμε. Μπορούν λοιπόν όσο ανησυχούν και φοβούνται ότι εμείς θα χτυπήσουμε να μας επιτρέψουν να ανέβουμε στο σπιτάκι ή στην βάρκα. Όχι. Για να μας προστατέψουν λοιπόν τι σκέφτηκαν να κάνουν. Να βάλουμε κανόνες. Αυτό το σκέφτηκε ο Γιάννης και η Ντανιέλα, να βάλουμε κανόνες. Άχι. Ποιος το σκέφτηκε. Εμείς. Γιατί έτσι τι θα κερδίσουμε. Την εμπιστοσύνη. Την εμπιστοσύνη τίνος. Γιάννη και την Ντανιέλα. Γιατί αυτή τη στιγμή τι κάνουν. Πώς αισθάνονται. Απέσια. Απέσια. Πώς θα κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους. Ο Γιάννης και η Ντανιέλα θα μας ζητήσουν συγγνώμη. Εμείς θα ζητήσουμε συγγνώμη. Γιατί θα ζητήσουμε συγγνώμη. Για αυτό που κάναμε. Για αυτό που συνέβη. Μόνο στο Γιάννη και στην Ντανιέλα οφείλουμε μια συγγνώμη. Και σε όλη την τάξη θα οφείλουμε μια συγγνώμη. Γιατί σε όλη την τάξη εσείς απαγορέψατε να μην το κάνουμε. Μήπως πρέπει να κάνετε μια ομάδα να πάει σε όλες τις τάξεις, όχι όλες σας, να πάνε κάποιοι από εσάς και να εξηγήσουν και στο υπόλοιπο σχολείο τι έγινε. Τι έχουμε αποφασίσει να κάνουμε. Να συναντηθούμε με τα παιδιά στις 12 η ώρα στα σκαλιά. Α, τέλεια. Για να τους εξηγήσουμε για ποιο λόγο δεν μπορούν να ανέβουν. Σε ολόκληρο το σχολείο. Τα παιδιά που πρέπει για να βγαίνουν στην αυλή εδώ. Θα έχουμε δηλαδή μια γενική συνέλευση. Μια γενική συνέλευση θα κάνουμε. Τέλεια. Και να ξέρετε ότι με αυτό που κάνατε σήμερα σώσατε τη βάρκα, γιατί εμείς θα την διώχναμε τη βάρκα. Και νομίζω ότι επειδή το έχετε αντιμετωπίσει έτσι όρημα όπως το αντιμετωπίσατε, μπορείτε να παίξετε στο δεντρόσπιτο σήμερα. Στο δεντρόσπιτο? Τι θα πούμε. Στο δεντρόσπιτο. Μπορείτε να παίξετε. Στη βάρκα μέχρι να τη φτιάξουμε με τον Ηλία, αλλά στο δεντρόσπιτο εντάξει. Και θα συναντηθούμε και με τα υπόλοιπα παιδιά. Το κερδίσατε. Πέρα από την εξήγηση που θα τους δώσουμε. Θα καθίσουμε όλοι μαζί να συμφωνήσουμε με ποιο τρόπο θα παίζουμε στην αυλή. Ακριβώς. Θα πούμε και σ' άλλα παιδιά τα ωραία μας, τα καλά μας νέα. Μπράβο, τα καταφέρατε. Είναι πολύ σημαντικό να συζητάμε.